Πιστή στο ραντεβού σας για μία ακόμη χρονιά, έτσι. Ξεκινάμε από αύριο, 17 έκτου, τα θαλάσσια μπάνια για το Μαυροβούνι. Οι αναχωρήσεις θα είναι 8 και 10 από τον κεντρικό σταθμό. Θα κάνει περιμετρικά το γύρο της πόλης, όπως γινόταν, Άγιο Σπυρίδωνα, Βασιλόπουλο, Μάρκετινγκ, Κόχνος Αμαλίας, Ταχυδρομείο, Μουσείο. Και μετά θα φεύγει για το Μαυροβούνι. Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε έξτρα δρομολόγια, 11.30 και 6 και 4 από Μαυροβούνι επιστροφή. Η τιμή θα είναι 8 ευρώ. Κάνουμε ό,τι καλύτερο, όσο πιο οικονομικά να πάει ο κόσμος να κάνει τα μπάνια του. Ευελπιστούμε ότι όπως και πέρυσι για κάθε χρόνο θα πάμε καλά και φέτος. 8 και 9 ευρώ, έτσι. Υπάρχει και μια περίπτωση που ο κόσμος θα κληθεί να πληρώσει 9 ευρώ σε περίπτωση που επιβιβαστεί. Επιβιβαστεί από τα γύρω χωριά. Τα αστικά, να το πούμε έτσι, θα πληρώνει το 50% του εισιτηρίου. Η πείρα σας των τελευταίων χρόνων τι λέει, ανταποκρίνεται ο κόσμος? Ναι, έχουμε αρκετή κίνηση και διαρκεί περίπου τους 2-2,5 μήνες. Γενικότερα η εκτίμηση για τον νομό Λακωνίας φέτος το καλοκαίρι, τα έχουμε ξαναπεί βέβαια, αλλά επειδή είμαστε πια στο καλοκαίρι, μπορεί καιρικές συνθήκες να μην μας το θυμίζουν βέβαια, αλλά έχουμε μπει στο καλοκαίρι, ημερολογιακά τουλάχιστον. Μέχρι τώρα, εντάξει, και λόγω του καιρού δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Από email που παίρνουμε από κόσμο που θέλει να επισκεφθεί τη Λακωνία, βλέπουμε ότι είναι ανεβασμένη. Θα είναι ανεβασμένη η κίνηση. Μιλάτε και για τα τουριστικά λεωφορεία, έτσι? Ναι, και τα τουριστικά λεωφορεία και με τα σχολεία κάναμε αρκετές εκδρομές και 2-3 φορές έχει έρθει κουραζερόπλιο στον Κήθιο. Θεωρώ ότι θα πάμε αρκετά καλά. Γενικότερα όμως, όχι μόνο το ΚΤΕΛ και τα τουριστικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ, θα έχουμε αυξημένη κίνηση. Τουλάχιστον έτσι βλέπουμε.